Πάντως, αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι και με τις συμμετοχές τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια, θα σχολιαστούν ποικιλοτρόπως. Κοίταξε να δεις τι δεν άλλαξε η φίλη μου η τώρα. Το ευίωνο για μας είναι ότι από τον πρώτο ημιτελικό η χώρα που κέρδισε τις περισσότερες θετικές κριτικές ήταν η Ελλάδα και από το δεύτερο ήταν η Κύπρος. Άσε να δούμε. Και άλλοι στην τριάδα των θετικών εντυπώσεων είναι άνθρωποι που τους έχουμε σχολιάσει όλους τυχαίως εδώ στην εκπομπή. Από τη μία έχουμε τον φορέας ακούει αυτό. Εδώ μου έχει κάτσει ο φορέας που δεν είχε θετικά. Έχουμε τον Ακύλε Λάουρο που λέγαμε ότι είναι ο Νταμιάνο του Σαν Μαρίνο. Που θυμίζει και λίγο Νίνο. Που έβαλε τη στολή με το Στράς και την Ελλάδα. Έχει τραβήξει τα βλέμματα πραγματικά που ανεβαίνετε σε ένα τύπο ροντέο. Τι είναι αυτό που κάνει. Και όντως ανεβαίνει σιγά-σιγά, μπορεί να κάνει την ανατροπή του Σαν Μαρίνο και να ανέβει. Το έχουμε πει. Εμφανίζεται με αυτό. Δε εδώ. Ποσειδώ να έχει κερδίσει ποτέ. See-through όλο. Δε see-through όλο. Αναρωτιέμαι τι. Είναι όλο εσύ. Το through έχει κερδίσει. Αν η Ιμπιγιού θα αντιδράσει, αναρωτιέμαι, όπως αντέδρασε στη συμμετοχή τη Αλβανία. Όχι, γιατί. Καλά με το λε. Γιατί είναι τρούχο. Το ρούχο δεν αντιδράει ποτέ. Επειδή υπάρχει πολύ γυμνό, βρε. Ακριβώς, υπάρχει γυμνό. Γιατί γυμνό υπάρχει. Εμένα δεν με ασχολεί. Εμένα δεν το θυμάμαι. Ο Νταμιάνο πέρσι όταν κέρδισε, δεν φόραγε μπλούζα. Παιδιά, άλλο να μου φοράς μπλούζα. Κάτι τυράντες όμως. Τι να σου καλύψουνε, χρυσέ μου, τυράντες. Μου δίνεις τώρα μια καταπληκτική πάσα που δεν το είπα χθες για να καταλάβετε. Έκριβαν τις ρόγες, τρέλανε με τώρα. Ναι, αυτό είναι. Αλήθεια. Είναι τόσο σοβαρή. Δεν είπα. Σας δώσω αυτή την πληροφορία που είναι σημαντική για να καταλάβετε γιατί έγινε αυτό με την Αλβανία και γιατί αναρωτιέμαι αν θα γίνει και με το Σαν Μαρίνο. Είναι τόσο συντηρητική η Μπιγιού στο να βλέπει ως family show τη Eurovision που όταν είχα πάει εγώ το 7 και το 8, θυμάμαι ότι απαγορευόνταν να δείχνουν θύλες και των ανδρών. Απαγορευόνταν. Αλήθεια. Προχωράει όμως. Γι' αυτό το είδα πέρυσι τον Νταμιάνο με τις τυράντες και κατάλαβα ότι αυτός ήταν ο λόγος. Καλά, τώρα πίσω από το δάχτυλό μας έχουμε... πίσω από την τυράντα, με συγχωρείτε κιόλας. Βλέπουμε ρόγες παντού. Δες φλόγες. Στο Met Gala έχεις να δεις πάρα πολύ ρόγα. Δες φλόγες εδώ πέρα ο Ακύλε Λάουρο, πολύ πράγμα. Και έχουμε την αγαπημένη μας την Κοστράκτα. Αυτή είναι, έλεγα εγώ. Από τη Σερβία, η οποία έχει αυτό το κόνσεπτ να είναι αγέλαστη καθώς τραγουδάει. Κρίμα. Θα τη δούμε λοιπόν τώρα να τι. Γιατί το χαμόγελο σε κερδίζει. Αν έχει καλή όντως στοιχεία, ναι. Μαζικά, τι κρύβει η Κοστράκτα. Καθώς πηγαίνει για την πρόβα της, παραμένει, δέστερα, λίγο ένα υπομοιβίαμα το λες. Εμένα μου αρέσει, μου αρέσει πολύ. Είναι υπέροχη. Και να σας πω και κάτι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η φετινή Eurovision. Ναι, ναι. Να τη δούμε όλοι μαζί. Να το λεκανάκι. Και επειδή και αυτή κάνει το λεκανάκι, βάζω και εγώ τα τη ψυχούλη μου. Τα χέρια της θα κάνουν γκρο πλάν πίσω τα χέρια. Έχουν κάνει τόση εντύπωση που τη θα κάνουν προβολή. Άσε να δούμε.